Κυρία Γκολιού, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Νικήτα, για στους τηλεθεατές. Επίσης, τώρα αυτή η κατάσταση στη Λεμεσό θα μας επηρεάσει, εκτιμάται ή μπορεί να την κλειδώσουμε? Υπάρχει μια σοβαρή πιθανότητα να αυξήσει τα περιστατικά και άλλο στην επαρχία Λεμεσού. Σίγουρα αυτός ο συγχρονισμός ο μεγάλος χωρίς μάσκες και για πολλή ώρα μπορεί να έχει επίδραση, ναι, και να έχουμε ακόμα χειρότερη κατάσταση όσον αφορά τη Λεμεσό. Μάλιστα, και αυτό θα φανεί πότε ακριβώς? Θέλει 10 μέρες θα πάρει μέχρι να μπορέσει να δει διαφορά κάποιος, ναι. Μάλιστα. Άρα ουσιαστικά περιμένουμε να δούμε σε 10 μέρες αν αυτή η κατάσταση που έγινε χθες, προχθές στη Λεμεσό, θα μας επηρεάσει, κυρία Κολιού. Εντάξει, οι ηλικίες ήταν νεαροί, δεν ξέρω αν αυτό έχει το ρόλο του. Και αυτοί κολλούν την νόσο, όπως γνωρίζουμε. Κατανοητό, ναι. Δεν θα τους αφήσει χωρίς να νοσήσουν. Το θέμα είναι ότι θα το πάρουν και στο σπίτι και θα κολλήσουν άλλα άτομα τα οποία είναι ευπαθή. Είτε λόγω ηλικίας, είτε λόγω κάποιας υποκείμενης νόσου. Εκεί είναι το πρόβλημα. Και αυτοί οι άλλοι που θα νοσήσουν θα κινδυνεύουν να καταλήξουν και σε νοσοκομείο οι άνθρωποι. Αυτό ήταν μια πράξη η οποία δεν ήταν καθόλου έτσι ψυχολογημένη. Έπρεπε να έχει αποφευχθεί. Μάλιστα, άρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με όλη αυτή την κατάσταση στη Λεμεσό. Οι νεοσηλευόμενοι είναι ακόμη σε κόκκινο σημείο, με την έννοια, εντάξει, έχουμε αυξήσεις, αλλά από ό,τι φαίνεται έχουμε περιθώρια και πλέον αυτοί που νοσηλεύονται στις 7 μέρες βγαίνουν εκτός, που αυτό είναι κάτι καλό, σωστά? Ναι, όμως για να έχουμε ένα ρυθμό 208 σημαίνει αυτοί είναι αυτοί που συσσωρεύτηκαν. Δηλαδή όταν αφαιρέσεις από τις εισαγωγές τα εξιτήρια έμειναν αυτοί, που σημαίνει ότι είναι μεγάλος αριθμός εισαγωγός των νοσοκομείων. Ήταν ακόμα μεγαλύτερος, αλλά βγήκαν άνθρωποι, πήραν εξιτήρια. Εκείνο που έχει σημασία είναι να υπάρχει χώρος να νοσηλευτούν όλοι όσοι νοσούν και να μην καταλήγουν πολλοί στις μονάδες εντατικής. Ας ελπίσουμε ότι επειδή είναι νέοι άνθρωποι αρκετοί από αυτούς δεν θα καταλήξουν, αλλά και πάλι κάποιοι καταλήγουν. Δηλαδή αυτό που μας λέει η εμπειρία αυτή είναι ότι δεν υπάρχει κανείς που να είναι άτρωτος, έστω και είναι νεαρός. Μάλιστα. Είναι και αυτό που γίνεται τώρα με τα εμβόλια, με την AstraZeneca. Πρέπει να ανησυχούμε ή όχι, κυρία Κολιού? Κοιτάξτε, νομίζω ότι το θέμα παρακολουθείται πολύ στενά. Ήδη το Υπουργείο Υγείας ανέστειλε την χρήση των συγκεκριμένων εμβολίων μέχρι να τοποθετηθεί ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, ο οποίος προς το παρόν παρακολουθεί τα κρούσματα, μαζεύει πληροφορίες για να μπορέσει την Πέμπτη να δώσει το πόρισμα του κατά πόσον αυτά σχετίζονται με το εμβόλιο ή όχι. Πάντως, σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, η διαφορά είναι ότι ενώ την προηγούμενη εβδομάδα μας έλεγαν ότι είναι από μία παρτίδα, τώρα τα περιστατικά είναι από περισσότερες παρτίδες. Έχει καινούργια περιστατικά από τότε, αλλά δεν έχουν αποδείξει ακόμα ότι σχετίζονται οπωσδήποτε με το εμβόλιο. Εκείνο το οποίο εσείς το εμβόλιο της AstraZeneca πήρατε? Όχι, εμείς εμβολιαστήκαμε αρχήν που δεν υπήρχε τότε της AstraZeneca. Ήταν μόνο της Pfizer τότε στην κυκλοφορία. Αργότερα ήρθε της AstraZeneca. Αλλά όπως και να έχει, στην Αγγλία που γίνονται και τα δύο εμβόλια, οι Άγγλοι είπαν ότι είδαν παρενέργειες και από το ένα και από το άλλο, και από τα δύο είδη εμβολίων. Εκεί έχουν εμβολιάσει 8 εκατομμύρια με τη Pfizer και 9 με την AstraZeneca έχουν μπει. Κάτι που δείχνει ότι και δεν είχαν βέβαια παρενέργειες και από το ένα και από το άλλο, αλλά πάντοτε τις παρενέργειες αυτές τις συγκρίνουμε με βάση το γενικό πληθυσμό. Δηλαδή αυτό που θέλω να πω, οι θρομβώσεις αυτές θα συγκριθούν οι αριθμοί τούτοι με τη συχνότητα αυτών των θρομβώσεων στο γενικό πληθυσμό αν δεν υπήρχε το εμβόλιο. Και τότε μόνο αν διαπιστωθεί ότι είναι πιο ψηλό αυτών των ποσοστών, θα θεωρηθεί ότι πιθανώς να υπάρχει κάποια συσχέτιση με το εμβόλιο. Άρα περιμένουμε να δούμε τις επόμενες μέρες το τι ακριβώς θα γίνει. Τώρα υπάρχει μια έρευνα που αποκαλύπτει, λέει, ποια ώρα της μέρας είναι πιο ακριβή για τα τεστ PCR. Στις 2, λέει, υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα το μεσημέρι να βγει θετικό. Έχουν βάση όλα αυτά? Δεν το ήξερα αυτό το πράγμα. Σήμερα την είδα δηλαδή και εντάξει, αντιλαμβάνεστε, ο κόσμος βλέπει, ακούει. Καλό θα ήταν να τα ξεκαθαρίζουμε αυτά τα πράγματα, ναι. Το θέμα είναι πού οφείλεται αυτό το πράγμα. Η έρευνα γίνεται στην Κύπρο, δηλαδή όχι, είναι διεθνής έρευνα. Παγκόσμια. Ναι. Διεθνή.
Ναι, αυτό θα εξαρτηθεί. Μήπως οι άνθρωποι εκείνη την ώρα είναι πιο προσεκτικοί που παίρνουν το δείγμα. Δηλαδή θα εξαρτηθεί από πάρα πολλούς παράγοντες. Δεν είναι μόνο το φορτίο του ιού το οποίο πιθανώς να ανεβοκατεβαίνει. Δεν την έχω υπόψη μου για να είμαι ειλικρινής στην έρευνα. Πρέπει να την κοιτάξω για να μπορέσω να τη σχολιάσω. Μάλιστα. Είναι και οι έντονες... Μάλιστα. Ναι. Είναι και οι έντονες αντιδράσεις για το λίκνισμα, την μουσική, στους χώρους εστίασης, τις μάσκες. Πρέπει να ξεκαθαριστούν όλα αυτά, κυρία Κολλιού. Τα βλέπετε κι εσείς. Σίγουρα, έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι, πρέπει να δοθούν διευκρινήσεις, οι οποίες να είναι και εφαρμόσιμες, όχι μόνο να υπάρχουν πρωτόκολλα. Πρέπει γιατί να μπορεί η εικόνα ότι βάζεις, τρως μια μπουκιά, βάζεις τη μάσκα. Πας την επόμενη, ξαναβάζεις τη μάσκα. Δηλαδή όλα αυτά να τα ξεκαθαρίσουν και από ό,τι φαίνεται πάνε να τα ξεκαθαρίσουν και να βρουν ακριβώς το τι πρέπει να γίνεται. Ναι, ναι. Αυτοί που έχουν φτιάξει τα πρωτόκολλα πρέπει να τα δουν για να είναι ξεκάθαρα στον κόσμο και απλά στην πρακτική τους, όχι ανέφικτα, σίγουρα. Μάλιστα. Άρα, περιμένουμε να δούμε τι θα δείξει η Λεμεσός, πώς θα είναι η εικόνα το αμέσως επόμενο δεκαήμερο, γιατί και η κατάσταση στα νοσοκομεία είναι επικίνδυνη. Ναι, σίγουρα. Αυτή η κατάσταση με τα 208 εισαγωγές, ενώ το ανώτατο όριο είναι 300, αντιλαμβάνεστε, είναι μια ραγδαία αύξηση των περιστατικών και θα πρέπει να δούμε πού θα οδηγήσει. Διότι αν η Λεμεσός αποδεικνύει συνεχώς ότι δεν λαμβάνονται μέτρα, σίγουρα θα έχουμε και άλλη αύξηση των κρουσμάτων και της θετικοποίησης των δειγμάτων. Επομένως, αυτοί όλοι, κάποιοι από αυτούς θα καταλήξουν και πάνε στα νοσοκομεία. Αυτό το πρωτόκολλο για τους χώρους εστίασης δεν γράφτηκε με τη συνεργασία τη δική σας των επιδημιολόγων, εννοώ? Όχι. Δεν φτιάχνονται όλα τα πρωτόκολλα από εμάς. Είναι διάφορες υπηρεσίες. Και δεν ξέρω αν κάποιος από εμάς ήταν ενήμερος. Μπορεί κάποιος από την ομάδα να ήταν, αλλά η ομάδα όλοι δεν ήταν ενήμεροι, όχι. Για το τι μουσική, τι χορός και όλα αυτά δεν τα ξέρατε εσείς. Πρώτη φορά τα ακούτε κι εσείς. Ναι, 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 ναι. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κολλιού. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.